Μπλόκο στη συμμετοχή του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη επιχειρεί κυβέρνηση, φέρνοντας στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύσει το κόμμα του να κατέβει στις εκλογές. Εγώ δεν έχω πρόβλημα γιατί τις καλές δημοκρατία έχουμε, οπότε μας αποφασίζει ο κόσμος. Σε μια δημοκρατική ευνομούμενη πολιτεία, όλοι οι πολιτικοί χώροι και όλα τα κόμματα έχουν θέση. Οι εκδηματικές οργανώσεις όμως δεν πρέπει να έχουν θέση. Συνεπώς είμαι υπέρ του αποκλεισμού του Κασιδιάρη και κάθε Κασιδιάρη. Να κατέβει στις εκλογές το κόμμα του, η Έλληνες Δημοκρατίας, χωρίς τον Κασιδιάρη. Δηλαδή να εκλέξει βουλευτές χωρίς να είναι ο ίδιος βουλευτής. Και να καθοδηγεί πολιτικά το κόμμα του, το εκλεγμένο κόμμα στη Βουλή. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να ξεκλειστρήσει. Οπότε αυτό που γίνεται είναι δώρο άδωρο. Η κυβέρνηση επιχειρεί να υπάρξει συνένεση και καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε ένα κρίσιμο ζήτημα. Είναι θέμα ευθύνης του συνόλου του πολιτικού κόσμου να τοποθετηθεί με σαφήνεια εάν θα παραμερίσει σκοπιμότητες, διαφορές, προσχηματικές δικαιολογίες ή οτιδήποτε άλλο και θα εκπέμψει ένα μήνυμα ενότητες απέναντι στους νεοναζί και τους εγκληματίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, έχοντας καταθέσει τις δικές του προτάσεις, ξεκαθαρίζει πως θα απέχει από όλες τις ψηφοφορίες Βουλής εκτός από μία. Εξαίρεση τη συμμετοχή μας. Για ευνόητους λόγους, στην αντιμετώπιση της προσπάθειας να επανέλθει στο προσκήνιο εγκληματική συμμορία των νεοναζί, με εξαίρεση τη συμμετοχή μας σε αυτή τη διαδικασία, αν υπάρξει νομοθετική διαδικασία για αυτό, από εδώ και στο εξής θα απέχουμε από κάθε ψηφοφορία στη Βουλή. Αρκετοί υποστηρίζουν πως μια τέτοια ρύθμιση ενέχει κινδύνους και πιθανόν να ανοίξει την κερκόπορτα για διευρυμένες ερμηνείες και εξίσωση του ναζισμού με οποιαδήποτε άλλη πολιτική ιδεολογία. Οι εκάστοτε ισχυροί λένε ότι το Α ή το Β κόμμα δεν κάνει να κατεβαίνει στην Βουλή. Θα υπάρχει μια αυθαιρεσία που θα πληγώσει σίγουρα την δημοκρατία. Πρέπει να γίνει με πιο σωστό τρόπο και με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 151 ψήφοι αρκούν για να περάσει την τροπολογία που θα αφορά το κόμμα Κασιδιάρη. Συνεπώς, το κυβερνών κόμμα μπορεί να περάσει χωρίς τους ψήφους αντιπολίτευσης, ωστόσο από την κυβέρνηση υπάρχει η μέγιστη δυνατή συνένεση.